Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτη, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε αντιπεριφερειάρχοι, κύριε εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αναγκών, κύριε πρόεδρε του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κυρίες και κυρίες, απόψε είμαστε σε αυτή την αίθουσα για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και να δώσουμε ένα βήμα από το περίσσημα της ψυχής μας, τόσο της θεατρικής τέχνης, όσο και της πορείας που διανύουν ομάδες εδώ και δεκαετίες πάνω στη Λέσβο. Ομάδες για το θέατρο, για το ερασιτεχνικό και όχι μόνο. Πριν μπούμε στο κυρίως πρόγραμμά μας, θα μου επιτρέψετε να απευθύνω ένα χαιρετισμό που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής κ. Δημήτρης Χαρτώτης, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί αυτή η εκδήλωση, παράλληλα υπό την αιγίδα του Δημάρχου μας κ. Δημητρίου Μουνάτσου. Και το μήνυμα αυτό παρακαλώ να το διαβάσει ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Σταθίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Δημήτρη Χαλκιώτη, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται η σημερινή εκδήλωση, σας απευθύνω έναν κάρδιο χαιρετισμό και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημαντική και πρωτοποριακή εκδήλωσή σας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρα Θεάτρου, την οποία από κοινού εορτάζουν σήμερα οι τρεις θεατρικές ομάδες της Μυτιλήνης, οφείλω να συγχαρώ τους ερμηνευστές αυτής της ιδέας, που αν και κυοφορείται επί χρόνια, εντούτοις μόλις φέτος πήρε σάρκα και οστά. Η αγαστή συνεργασία των ενασχολούμενων με την τέχνη δεν μπορεί να μας αφήνει ανεπηρέαστος. Όσο μάλλον τους ανθρώπους της πολιτικής που αναφανδόν στηρίζουν ανάλογες προσπάθειες. Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου καθιερώθηκε στοχεύοντας την τόνωση της προσπάθειας που καταβάλουν με υπερβάλλοντα ζήλο και κόντρα στις αντιξοότητες οι άνθρωποι του θεάτρου. Στη μακραίωνη και ποικιλόμορφη παρουσία της χώρας μας στο θεατρικό γύμναστε, τα λαμπρά παραδείγματα δεν λείπουν. Σε αυτό το δύσκολο και επίπονο μονοπάτι που επιλέξετε να χορευτείτε, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρρωγός και υποστηρικτής σας. Θεμελίωσε και εδραίωσε το θεσμό της συνάντησης των ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων στο Αιγαίο, ευελπιστώντας ότι η προσπάθεια αυτή θα τονώσει το ενδιαφέρον των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου με στόχο τη δραστηριοποίησή του στα θεατρικά δρόμενα. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα γιορτής, όχι για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για λόγους ουσίας, καθώς η ενασχόληση με το θέατρο δομεί την ψυχοσύνθεση του ατόμου με ιδανικά και αξίες αντάξια της ιστορίας του Αιγαίου. Εδώ, στην κοιτίδα του πολιτισμού, στη μεγάλη αίρα της τέχνης, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί καταθέτουν την ψυχή τους, γιατί αυτό είναι το θέατρο. Κατάθεση ψυχής και αμφίδρομης επικοινωνίας. Ας τιμήσουμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και μέσα στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και της παγκοσμιότητας, συγγνώμη, να ενωθούμε και να αναζητήσουμε τη μυσταγωγία της τέχνης των τεχνών. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμου Μυτιλήνης, κ. Κώστας Αστυνακάκης, να λάβει τον λόγο και να δώσει το σχετικό χαιρετισμό. Εκ μέρους του Δημάρχου, κ. Μουνάτσου, ο οποίος απουσιάζει από την πόλη μας. Γεια σας. Δυο λόγια μόνο για να αρχίσετε. Να συγχαρώ όλα τα σωματεία, τα τρία που μετέχουν στη συνδιοργάνωση για την πολύχρονη προσφορά τους εδώ στα τοπικά πράγματα, στα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα σωματεία που θα βραβευθούν, είτε είναι ενεργά σήμερα είτε όχι,
και οι παλιότεροι γνωρίζουν την τεράστια προσφορά που είχαμε στο παρελθόν, να πω ότι είναι το αισιόδοξο κομμάτι σήμερα αυτή η δουλειά τους και αυτοί είναι οι άνθρωποι στην οικονομική και αξιακή κρίση που περνάνε και να τους ευχηθώ να αντέξουν και να μας προσφέρουν έτσι πάντα όμορφες στιγμές. Ευχαριστώ. Όντως, είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, διότι η συνεργασία και η συλλογική δουλειά των τριών σωματείων στην πόλη μας, της ιατρικής ομάδας Άσκητη, το εργαστήρι του Δήμου Λέσβου και ο φιλοτεχνικός Προφόμ Θεόφιλος, εδώ και δύο τρεις μήνες συνεργαστήκαν προκειμένου να δώσουν αυτή την εκδήλωση. Μέσα στο πνεύμα του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας του θεάτρου. Αλλά εκτός αυτού να με επιτρέψετε να αποστείλω και κάποιες ευχαριστίες για την υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, αυτού του εορτασμού, την ηθική και υλική. Και θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, το Γενικό Γραμματέα Γεώργης Ιστορικής Πολιτικής, κύριο Δημήτρη Χαρτσόπη, από την αιγίδα του οποίου πραγματοποιεί την εκδήλωση, το Δήμο Αρχιερέας, κύριο Δημήτρη Φωκίου Αναγωνάτσο, από την αιγίδα του οποίου επίσης πραγματοποιεί την εκδήλωση, τον πρόεδρο του Οργανισμού Παιδείας, Άθλησης και Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου, κύριο Κώστα Στυρακάκη, για την αμέριστη συμπαράστασή του, το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης για την φιλοξενία της εκδήλωσης και το προσωπικό του για την συνεργασία τους, την εφημερίδα Εμπρός για την χορηγία του προγράμματος και για την προβολή της εκδήλωσης, τον Σύμβουλο Φτιμιάδη για την χορηγία των αναμνηστικών διπλωμάτων. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε τον κύριο Ράπτο Μυρονά από το ΑΤΕ Studio για την αμέριστη συνεργασία και για την ευγενική χορηγία στους φωτισμούς της παράστασης, την Ολυμπία Λαζαρίδου για την βοήθεια στον χειρισμό του φωτισμού, τη Μαρία Καραβασούλη για την κατασκευή των κοστιμιών, την Ευαγγελία Κυριαζή για την κατασκευή των θεατρικών προσωπείων και όλους όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση της σημερινής αυτής της ωραίας εκδήλωσης. Μπαίνοντας τώρα στο κυρίως κομμάτι της βραδιάς μας, στην Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, από το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, κάθε χρόνο παίρνουμε το μήνυμα για τη γιορτή αυτής της ημέρας του θεάτρου, 27 Μαρτίου. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου καθιερώθηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου από την Παγκόσμια Θεατρική Κοινότητα. Το Ευχαριστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου επιλέγει κάθε φορά μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα του θεάτρου από μια χώρα μέλος για να γράψει το μήνυμα το οποίο διαβάζεται σε όλα τα θέατρα και μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Κατά καιρούς μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου έχουν γράψει οι Λάγκ 8, Αφρονίδε, Λορίσο Λίβιε, Λάμιου Μπαρό, Πίτερ Μπρουκ, Παμπρονερούδα, Ευγένιος Ιονέσκο, Λουκίνο Βισκόντι, Μάρτιν Έσλιν, Ιάκωβος Καμπανέλης, Αριάννου Νούσκιν, Ρομπέρ Λεπάζ, Αουγούστο Βοάλ, Τζούντι Τέντ και τόσοι άλλοι. Φέτος το μήνυμα έχει ηθοποιός συγγραφέας και πανεπιστημιακός Τζουζίστα Καχάχα από την Ουγγάντα. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας του θεάτρου ήθιστε να διαβάζεται σε κάθε θέατρο πριν από την παράσταση της 27 Μαρτίου. Και σημειώνει η κυρία Τζουζίστα Καχάχα από την Ουγγάντα, το θέατρο στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Η σημερινή συνάντηση απεικονίζει στην πραγματικότητα την τεράστια δύναμη που έχει το θέατρο να κινητοποιεί τις κοινότητες και να γεφυρώνει τα χάσματα. Έχετε ποτέ σκεφτεί το θέατρο σαν ένα δυνατό εργαλείο στην υπηρεσία της ειρήνης και της συμφιλίωσης, όσο τα έλεγες παταλούν κολοσιαία χρηματικά ποσά για ειρηνευτικές αποστολές σε περιοχές βίαιων συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, ελάχιστη προσοχή θα δίνουμε στο θέατρο ως μια και μοναδική εναλλακτική λύση για την αλλαγή και τη διαχείριση των κρίσεων.
πώς μπορούν οι πολίτες της μητέρας γης να κατακτήσουν παγκόσμια ειρήνη όταν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν προέρχονται από εξωτερικές και φαινομενικά καταστατικές δυνάμεις. Το θέατρο διεισδύει με λεπτό τρόπο στην ανθρώπινη ψυχή που την κυριεύει ο φόβος και η καχυποψία, αλλάζοντας την εικόνα που έχει κανείς για τον εαυτό του και ξαντυπλώνοντας για τον καθένα και συνεπώς για την κοινότητα έναν κόσμο δυνατοτήτων. Δίνει νόημα στις καθημερινές πραγματικότητες, προλαβαίνοντας ένα βέβαιο μέλλον, εμπλέκεται με την πολιτική των ανθρώπινων καταστάσεων με τρόπο απλό και άμεσο. Επειδή είναι περιεκτικό, το θέατρο παρουσιάζεται ως μια εμπειρία ικανή να ξεπεράσει προηγούμενες παρανοήσεις. Επιπλέον, το θέατρο αποτελεί αποδεδειγμένο μέσο για την έκφραση και την προώθηση συλλογικών ιδεών, για τις οποίες όλοι είμαστε πρόθυμοι να πολεμήσουμε όταν καταπατούνται. Προκειμένου να μπορούμε να προσδοκούμε ένα ειρηνικό μέλλον, πρέπει να ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας ειρηνικά μέσα. Μέσα που αναζητούν την κατανόηση, τον σεβασμό και την αναγνώριση της συνεισφοράς κάθε ανθρώπου στην υπόθεση της συνεργασίας για την ειρήνη. Το θέατρο αποτελεί εκείνη την καθολική γλώσσα μέσω της οποίας μπορούμε να προωθήσουμε μηνύματα ειρήνης και συμφιλίωσης. Με την ενεργή συμμετοχή, το θέατρο ενώνει πολλούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι να αποδομήσουν προηγούμενες αντιλήψεις και με αυτόν τον τρόπο δίνει στον καθένα ξεχωριστά την ευκαιρία να ξαναγεννηθεί προκειμένου να πάρει αποφάσεις βασισμένες στη γνώση και στην πραγματικότητα που αποκαλύπτεται εκ νέου μπροστά του. Για να ευημερήσει το θέατρο ανάμεσα σε άλλες μορφές τέχνης πρέπει να κάνουμε ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός και να το ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας ζωή, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα συγκρούσεων και ειρήνης. Αναζητώντας την κοινωνική αλλαγή και αναδόμηση των κοινοτήτων, θα συναντήσουμε το θέατρο σε εμπόλεμες περιοχές και σε λαούς που πάσχουν από χρόνια φτώχεια και ασθένειες. Ο αριθμός επιτυχημένων παραδειγμάτων ωραία αυξάνεται, παραδείγματα στα οποία το θέατρο κινητοποιεί το κοινό και τη γνώση για την βοήθεια των τραυματιών μετά τον πόλεμο. Πολιτιστικές πλατφόρμες όπως το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου στοχεύουν στην εδραίωση της ειρήνης και της φυγείας μεταξύ των λαών και ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή. Αποτελεί συνεπώς παροδία να μένουμε σιωπηλοί σε καιρούς όπως η δική μας, γνωρίζοντας την δύναμη του θεάτρου και να αφήνουμε αυτούς που χειρίζονται όπλα και που εκτοξεύουν βόμβες να παίζουν τον ρόλο των ειρωνοποιών του κόσμου. Πώς μπορούν τα εργαλεία της αποξένωσης να αποκτούν διπλό ρόλο ως όργανα ειρήνης και συμφιλίωσης? Σας παρακαλώ και σας προκαλώ αυτή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου να σκεφτείτε αυτήν την προοπτική και να εφαρμόσετε το θέατρο ως καθολικό εργαλείο διαλόγου, κοινωνικής μεταμόρφωσης και αλλαγής. Μπορεί τα Ηνωμένα Έθνη να δαπανούν πολλοσιαία σημαντικά ποσά σε ειρηνευτικές αποστολές όλων των κόσμων. Με τη χρήση των όπλων όμως, το θέατρο είναι αυθόρμητο, ανθρώπινο, λιγότερα δαπανηρό και μια αναγκαστική λύση κατά πολύ περισσότερο δυνατή. Μπορεί να μην είναι η μόνη απάντηση που διαφέρει την ειρήνη, ωστόσο το θέατρο θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στις ειρηνευτικές αποστολές. Και εσείς θα είστε άρθρα, συγγραφέας, ηθοποιός, κοινοθέτης, πανεπιστημιακός. Αυτό ήταν το μήνυμα της αποψινής μοτοδοκιάς. Πριν μπούμε στο δεύτερο κομμάτι, που αφορά την τιμητική
χειρονομία προς τις διακριτικές ομάδες που εδρεύουν και λειτουργούν επί δεκαετίες και όχι μόνο πάνω στο νησί μας τη Λέσβο, όπως είναι το Αγνωστήριο Γιάσο του 1894, ιστορικά, το Ευφόρτο Πολύγη από το 1941, το Ροδία με την Γίνηση από το 1948, ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών για να γέννηση στην Αθήνα και στο Μεσότοπο από το 1975, ο Φιλοτεχνικός Όμως με την Γίνηση, ο Φόμ Θεόφιλος από το 1977, ο Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμως Καλονής από το 1981, το Θεατρικό Εργαστήριο του Δήμου Λέσβου από το 1983, η Θεατρική Ομάδα με την Κίνηση Άσελη από το 1985, η πρώτη Θεατρικός Όμως Ειδικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 1997, η Θεατρική Ομάδα Πολυθνιατών Αθήνας Πολυθνίτου το 2001, η Θεατρική Ομάδα Αγίας Παρασκευής Παράλογη το 2006, η Θεατρική Ομάδα Συγκρίου Θάλασσα το 2009. Αυτοί οι 12 θεατρικοί σύλλογοι ομάδες εδώ στην Μυτιλίνη μέσα άλλες στα 40 χρόνια, άλλες στα 30, άλλες στα 20, στα 25, δίνουν το περίσσιμο της ψυχής τους, πάντα φιλοκερδός. Έτσι, γιατί έχουν μια αλαφροίστερη, θα λέγαμε, και μια ιερή, θα λέγαμε, τρέλα, μέσα και έξω από το θέατρο, για την ερασιτεχνική και όχι μόνο τέχνη. Αυτοί οι σύλλογοι, απόψε, θα τιμηθούνε με μία απλή χειρονομία μας. Τους δίδουμε ένα αναγνηστικό, τιμητικό δίπλωμα, το οποίο, όπως βλέπετε, έχει την εξής ιδιογραφία, ότι σε αυτόν τον εορτασμό των Αποψινών, που γίνεται εδώ, σε αυτό το θέατρο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και της Ιστορικής Πολιτικής και υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου, απονέμεται τιμητικό δίπλωμα στους θεατρικούς ομίλους της Λέσβου, γιατί από τότε που ιδρύθηκαν και μέχρι σήμερα, παρουσία και προσφορά τους στο ερασιτεχνικό θέατρο. Και μπαίνουν κατά σειρά ιδρύσεως οι σύλλογοι που προηγουμένως σας ανέβωσα και ανέφερα. Οι τρεις ομάδες συνδιοργάνωσης, ο Διατρικός Όμιλος η Άσυγη του Κουλίνη, το Διατρικό Εργαστήριο του Δήμου Λέσβου και ο Φιλοτεχνικός Όμιλος ο Φόν, ο Όπλος, ευχαριστούν από βάθος καρδιάς όλους εσάς που είστε εδώ κοντά μας, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη μικρή τελετή και συνέχεια να ακολουθήσει το κυρίως θεατρικό κομμάτι με τρία μονόπρακτα του Ζαν Κοκτώ με τους τρεις αυτούς συλλόγους, τους άστιγους, το εργαστήριο του Δήμου και το Φόμ. Θα δείτε μια ωραία, ένα ωραίο κομμάτι θεατρικό όταν αρχίσει την νέα δουλειά. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να υποστούμε λίγο χρόνο να γίνει η απονομή των αναμνηστικών διπλωμάτων και μετά να δώσουμε την παράσταση στους άλλους. Θα παρακαλέσω εκ μέρους του Σεβεμβιωτάτου, τον Παναθηναϊκότατο, τον Κεραλιάκοβο, να δώσει το αναμνηστικό δίπλωμα το θεατρικό όμιλο, το αναγνωστήριο Αγιάσου, το οποίο
ευχαριστήσω εκ μέρους του αναγνωστηρίου τις θεατρικές ομάδες, το ΦΟΜ, ο Θεόφιλος, το θεατρικό εργαστήριο του Δήμου Λέσβου, τους άστεγους, που σήμερα ενώνουν το μεράκι και την αγάπη τους για το θέατρο. Μας είπε ο πρόεδρος κύριος της Οργανισμού Πολιτισμού, ο κύριος Σταθυνακάκης, εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου, να απονείμει αναγνωστικό δίπλωμα στο πυροτεχνικό όμιλο του κυρίου. Καλείται ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Ηρακλής Γαλιβέρης να απονείμει στο Εφώ το Κουρίνι το αναμυστικό δίπλωμα. Για το Εφώ το Κουρίνι. Λοιπόν, σας καλησπέριζω και εύχομαι να περάσουμε μια καλή βραδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης. Παρακαλείτε. Αυτός ο καλλικράτης το αναμυστικό δίπλωμα είναι για την θεατρική ομάδα των Πολυχνιατών που είναι στην Αθήνα και στον Πολυχνίτο. Ο κύριος Κατράνης βρίσκεται κοντά μας, παίρνει αυτό το αναμυστικό προκειμένου να το δώσει στο αγαπητό. Βγήκαμε από τη σειρά μας όμως, να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του Συλλόγου Πολυχνιατών, να ευχαριστήσω για αυτή τη βράβευση και να συγχαρώ επιπλέον τον Περικλή τον Μαυρογιάννη για την προσφορά του τόσα χρόνια στα πολιτιστικά τεκτενόμενα του τόπου. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, την κυρία Βάσο Πολυχρόνη, Διευθύντρια Πολιτισμού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίος και Νησιωτικής Πολιτικής, να επιδώσει στη Χοροδία Μυτιλίνης το αναμυστικό δίπλωμα. Δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικός και χρόνια επάνω στο εραστικό θέατρο διατρέψας, κύριος Δημήτρης Κίντρελης, να δώσει το αναμυστικό δίπλωμα στη θεατρική ομάδα Μυτιλίνης η Άστεγη. Γιατί η παραγωγή που λέμε και στην τηλεόραση με επέλεξε να
δώσω διάκριση. Σκέφτηκα και βρήκα ότι η αλήθεια είναι ότι από νεαρός ασχολήθηκα με το θέατρο, διάβασα, είδα πολλές παραστάσεις, αλλά αργότερα όταν έρχεται η νιώτη που είναι παρορμητική και με πολύ θράσος, δεν έκατσα καλά, τα ανακατεύτηκα όλα. Ερμήνευσα ρόλους, έγραψα, σκηνοθέτησα, πρόζα, επιθεώρηση, κυποθέατρο και προφανώς για αυτές τις αμαρτίες έναντι του θεάτρου με επέλεξα. Και τώρα ακόμα δεν κάθομαι να πάω, γιατί όποτε πάω σε κάποια παράσταση με ζητούν να γράψω κριτική, όλα αυτά χωρίς καμιά παιδεία, δεν έμαθα τίποτα, δεν πήγα σε καμιά σχολή. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω στο θέατρο και παροτρύνω τους νέους όλους να ασχοληθούν με το θέατρο, γιατί αυτό το σενίδι είναι πρώτα θρανείο. Μαθαίνουν αυτοί που ασχολούνται και μετά γίνεται έδρα που διδάσκουν, γιατί το θέατρο διδάσκει. Ως προς τους άστεγους που θα τους δώσω στη φίλη η κυρία Χιχή τη διάκριση, δηλώνω ότι παρακολουθώ από τότε που πράγματι ήταν άστεγοι, από τη γέννησή τους, όλες τις παραστάσεις τους, όλες τις εκδηλώσεις τους και βλέπουν μια δουλειά υπεύθυνη, μια δουλειά πολύ σοβαρή, μια δουλειά με τάση να είναι οι πάντες τελειομανείς, τους συγχαίρω και εύχομαι να συνεχίσουν και να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Ελάτε κύριε Γιώργο. Σύλλογο Μεσοτοπιτών η Αναγέννηση Αθήνας και Μεσοτόπων 1975. Παρακαλείται η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, κυρία Σοφία Ντόλκα, να επιδώσει τον εμπιστικό. Παρακαλώ από τους Μεσοτοπίτες. Ευχαριστώ πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο και όλους τους θεατρανθρώπους, τον κύριο Μαυρογιάννη και όλες τις θεατρικές ομάδες και να με επιτρέψουν και εγώ να προσφέρω ένα καρναβαλικό λεύκωμα του Μεσοτόπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και ένα επίσης λεύκωμα προστάω την κύρια Μόλκα που μας βράβευσε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Παρακαλείτε. Ο κύριος Αλφόνσος Δελής. Τέχνης, αγαπητός φίλος στα πολιτιστικά πράγματα της Λέσβου δεκαετίες, να επιδώσω τον εμιστικό δίπλωμα στον Ερασιτεχνικό Θεατρικό Όμιλο Καλονής 1981. Εμένα ξέρω για την πρωτεύουσα. Εμένα ξέρω για την πρωτεύουσα. Ένα βιβλίο θέατρα και θεατρίνη στην παλιά Μυτιλίνη. Και ας γίνει παράδειγμα
να το ακολουθήσουμε και εμείς, η θεατρική συλλογή της ΥΠΕΘΟ, οι όμορες θεατρικές ομάδες, και να παρουσιάσουμε και στον τόπο μας μια τέτοια βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόβα. Θεατρικός Όμιλος Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δικό σας το θερμό χειροκρότημα και θερμή δική μας παράκληση να πλαισιώσετε τις θεατρικές ομάδες του νησιού, εσείς οι φοιτητές που έχετε αυτή την έφεση και αγάπη για το θέατρο. Αυτή θα ήταν η πιο ζεστή σε χειροκρότημα αγάπη σας. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Γεωργούλας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να επιδώσει το σπίτι. Θεατρικό εργασίδιο του Δήμου Λέσχου. Παρακαλείται ο κύριος Μάκης Αξιώτης, εκλεκτός συγγραφέας, να επιδώσει το λογιστικό δίπλωμα. Θεατρική ομάδα Αγίας Παρασκευής Παράλογη. Παρακαλείται ο πρόεδρος της Εταιρείας Αιωλικών Μελετών, κύριος Παπαδέλης Ραφαήλ, να επιδώσει το δίπλωμα. Γεια χαρά, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Ήθελα δύο πράγματα να πω. Καταρχήν αισθάνομαι ότι είμαστε μια οικογένεια. Ποιος είναι ο πατέρας, δεν ξέρω, τι μάλλον δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου εδώ κάποιους τύπους με τους οποίους ξεκινήσαμε να παίζουμε θέατρο, πιτσιρικάδες τότε και τα βραντόλ. Σήμερα φαλακρούλιδες. Και οι γυναίκες μανούλες. Αυτό είναι που μας κρατάει, το θέατρο. Και συνεχίζουμε. Σίγουρο είναι ότι νιώθουμε σαν παιδιά όλοι. Ακόμα πιστεύω ότι το θέατρο δεν είναι θέμα να έχεις από πίσω σου μια μεγάλη πόλη να στηρίζεσαι ή να συμμετέχεις. Εμείς στην Αγία Παρασκευή θεωρήσαμε ότι έπρεπε να χαρακτηριστούμε και να ονομαστούμε με μια επωνυμία που να κάνει τη διαφορά από τον υπόλοιπο πληθυσμό του χωριού. Επειδή εκεί ασχολήθηκαν με τα άλογα όλοι, ανοιχνεύοντας και κάνοντας προσπάθεια να πλαισιώσουμε το θεατρικό μας, αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα. Όλοι με τα άλογα. Εμείς είμαστε οι παράλογοι. Αλλά επειδή όμως... επειδή όμως κινδυνέψαμε να παραξηγηθούμε στο χωριό ότι δεν αγαπάμε τα άλογα, αφαιρέσαμε την απόστροφο. Οι παράλογοι. Μια λέξη. Γιατί είναι δύσκολο χωριό. Μ' αρέσει λοιπόν που στα χωριά τα διάφορα στείλονται θεατρικές ομάδες. Και εδώ στην πόλη έχει ενδιαφέρον, αλλά πιστέψτε με εκεί, ποιο ενδιαφέρον. Γιατί είναι πολύ λίγος κόσμος, με ιδιαιτερότητες και με μεροκάματα, με άγχη και αγωνίες. Να είστε καλά που ήρθατε σήμερα. Θεωρώ ότι μεγαλώσουμε σαν οικογένεια. Να είστε καλά. Η θέα
θεατρική ομάδα Συγρίου Θάλασσα. Παρακαλείται ο συγγραφέας, φιλόλογος, κ. Παναγιώτης Παρασκευαίδης, να δώσει τώρα μια στιγμή. Εμείς είμαστε οι πιο μακρινοί και οι πιο καινούργοι. Χτες το βράδυ λοιπόν που είχαμε πρόβα, στις 7.30 ώρα, ήμασταν έτοιμοι να το διαλύσουμε το μαγαζί. Στις 10 όμως, μετά από πολλή συζήτηση και πάθος, δώσαμε τα χέρια και συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο δυνατά. Τα χωριά έχουν ανάγκη το θέατρο. Το χειρότερο θέατρο. Με τους χειρότερους ηθοποιούς. Με το χειρότερο κοινό, αλλά όμως είναι η καλύτερη δουλειά αυτό. Να παίρνεις ένα χαρτί με γράμματα και να το κάνεις ζωή, να το κάνεις δράση. Είναι μια ωραία διαδικασία. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε, όσοι είμαστε και από άλλα χωριά, να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια θεατρική ομάδα σε κάθε χωριό. Και καθώς γινόμαστε όλο και πιο πολύ, να κάνουμε ένα μικρό δίκτυο και το σύγκριν να μπορεί να παίξει στην Άντισσα, στην Ερεσό, στην Αγία Παρασκευή, στην Καλονή και σιγά σιγά στη Μυτιλίνη. Ελπίζουμε να έρθουμε εδώ και να μας χειροκροτήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς και εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν, είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς καθώς και εγώ αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι σκηνικό, δεν είναι φώτα. Είναι οι άνθρωποι, εσείς και εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας. Μάνος Χατζηδάκης.